τους γονείς του πριν φύγει για τη Συρία. Και από τότε, σύμφωνα με τη Λεμόντ, που πριν από ένα περίπου χρόνο είχε πάρει συνέντευξη από τον πατέρα, ο πατέρας τον είχε πάει να τον βρει στη Συρία και ο γιος του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγίνει. Πάγω σηκώνα της Θωμαίδους. Ναι, σ' ακούμε τώρα καλή. Τώρα σ' ακούμε. Σ' ακούμε ξανά. Ότι η οικογένεια είναι συντετριμένη εδώ, όπως και η οικογένεια του Μοστεφάη, η οποία όμως ένα μεγάλο μέρος της οικογένειας αυτή τη στιγμή είναι υπό ανάκριση. Δεν έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, ενώ ίσως είχε λήξει η παράταση της ανάκρισης, αλλά πλέον λόγω εκτάσεις ανάγκης μπορεί η αστυνομία να τους κρατήσει ουσιαστικά όσο θεωρεί απαραίτητο. Και μάλιστα σήμερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς είπε ότι θα είναι το γαλλικό κράτος ανελέητο με όσους έχουν μπλεχτεί σε αυτή την υπόθεση και σε όσους φιλοδοξούν να χτυπήσουν ανάλογα τη Γαλλία. Αλλά προειδοποίησε ότι η Γαλλία πρέπει να μάθει να ζει με τέτοιες απειλές και κυρίως προειδοποίησε ότι δεν είναι μόνο η Γαλλία που απειλείται, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πιθανότατα νέα χτυπήματα τις επόμενες εβδομάδες είναι πιθανά. Και σήμερα, μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι από την Άνοιξη μέχρι τώρα έχουν αποτραπεί 6 τουλάχιστον απόπειρες τρομοκρατίας στη Γαλλία. Για να καταλάβετε σε ποια ατμόσφαιρα ζει η χώρα. Και τελικά, δυστυχώς όμως, την Παρασκευή το βράδυ έγινε ένα απίστευτο μακελιό. Και σήμερα, όπως έχετε δει στα προηγούμενα δελτία, η Γαλλία πενθεί επίσημα στις 1 η ώρα Ελλάδας. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιωπή σε όλη την περιφέρεια της Γαλλίας. Λοιπόν, ποιος είναι ο εγκέφαλος, ο οποίος έχει και μια σχέση με την Ελλάδα? Είναι ένα θέμα αυτό, το οποίο κυνηγάνε οι αρχές εκεί πέρα. Είναι ενδιαφέρον, γιατί το όνομα του Αμπερχαμίντ Αμπαούντ μας λέει πολλά εδώ στη Γαλλία, τους δημοσιογράφους στη Γαλλία και στο Βέλγιο φυσικά. Είναι ένας βετεράνος, παρόλο που είναι 29 ετών, είναι βετεράνος των τζιχαντιστών. Ήταν ο αρχηγός επικεφαλής των τζιχαντιστών στο Βιαφαγέ και στο Μολενμπρίκ. Είναι ο Αμπτέλ Χαμίντ Αμπασούντ, το λέω σωστά. Ο Αμπτέλ Χαμίντ Αμπασούντ, γι' αυτόν μιλάμε. Αμπτέλ Χαμίντ Αμπαούντ, ναι, Αμπαούντ, γι' αυτόν μιλάμε. Ναι. Θεωρεί η γαλλική κυβέρνηση ότι είναι ο Έχουμε ένα πρόβλημα. Ας την βγάλουμε στο τηλέφωνο τη Θωμαίδα, εφόσον δεν μας προκύπτει από το Skype, για να την ακούμε τουλάχιστον. Είναι αυτόν, λοιπόν, είναι αυτός για τον οποίο οι γαλλικές αρχές ερευνούν και θεωρείται ο εγκέφαλος. Πάμε στο Γιώργο Συριόπουλο, γιατί αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση σε συνοικία του Βελγίου. Γιώργο, των Βρυξελών. Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Σε συνοικία των Βρυξελών. Είναι συνεχείς οι αστυνομικές επιχειρήσεις και η έρευνα στην πόλη των Βρυξελών με επίκεντρο τον Δήμο του Μόλεμπεκ. Να πω για τους ακροατές μας και τους τηλεθέτες μας που δεν γνωρίζουν ότι ο Δήμος του Μόλεμπεκ είναι το σχεδόν κέντρο των Βρυξελών. Ωστόσο, πριν από λίγο η Εισαγγελία των Βρυξελών ανακοίνωσε την απελευθέρωση του αδελφού του Καμιτκάζη που σκοτώθηκε στο Παρίσι. Ο δικηγόρος του μάλιστα δήλωσε ότι δεν του έχει απαγγελθεί καμιά κατηγορία. Μαζί του απελευθερώθηκαν ακόμη 4 άτομα, έτσι από τους συνολικά 8 προσαχθέντες κρατούνται μόνο 2. Βλέπουμε ακριβώς στο σημείο στο Μολενμπίκ που μας λες, στις Βρυξέλλες, όπου εκεί γίνεται η επιχείρηση. Βλέπουμε είναι αποκλεισμένος ο δρόμος. Εσύ, Γιώργο, μας... Ναι, είναι μια εντυπωσιακή επιχείρηση που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες. Ακριβώς αυτό βλέπουμε, ναι. Ναι, ο τελευταίος συνελήφθη ακριβώς εκεί, σε αυτή την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, σε μια κατοικία της οδού Ντελονουά, στον αριθμό 47, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, είχαν πάει οι αστυνομικοί με τηλεβόες και ζητούσαν από τους ενίκους αυτή της οικίας να ανοίξουν τις κουρτίνες, γιατί είχαν ακροβολιστεί γύρω-γύρω στις ταράτσες διάφοροι ελεύθεροι σκοπευτές και ήθελαν να έχουν απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει. Τελικώς ζητήθηκε με τηλεβόα να παραδοθεί ένας νεαρός, παραδόθηκε. Δεν πρόκειται ωστόσο για τον καταζητούμενο Αμπτεσλάμ Σαλάχ, παρά το γεγονός ότι κυκλοφορεί αυτή η φήμη πολύ έντονα στα κοινωνικά δίκτυα. Από την πλευρά της Βελγικής Εισαγγελίας γνωρίζουμε ότι σε αυτή την επιχείρηση δεν έχει γίνει σύλληψη του Αμπτεσλάμ Σαλάχ, συνελήφθη όμως ένα άτομο ήδη. Τώρα, την ίδια ώρα, σε δρόμο που βρίσκεται πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά όργανα, εδώ στην πλατεία Σούμαν, και μάλιστα δίπλα στα γραφεία του κόμματος των γαλλόφωνων χριστιανοδημοκρατών του Βελγίου, εντοπίστηκε ένα ύποπτο γκολφ με γαλλικές πινακίδες και πυροτεχνουργοί της αστυνομίας ελέγχουν αν είναι επιγεντευμένο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη βαλίτσα μέσα και είναι σε περισσότερο από 2 ώρες αυτή.
αυτή η έρευνα σε εξέλιξη. Στις Βρυξέλλες, Αντώνη, έχουν πολλά οικοδομικά τετράγωνα αποκλειστεί και μετά από όσα έχουν μεσολαβήσει, πολλοί κόσμος αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή το κάνει με μεγάλη προσοχή. Προφανώς. Και το βράδυ, σε μια πολύ ήσυχη περιοχή των Βρυξελών, στο Βολιβέ Σαν Λαμπέρ, ένα λεωφορείο δέχτηκε μια αδέσποτη σφαίρα, όπως τη χαρακτήρισαν οι αρχές. Η σφαίρα πέρασε από το πίσω τζάμι και βγήκε από άλλο πλαϊνό. Δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιος και γιατί πυροβόλησε. Πάντως, οι 5 από τους 7 οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι αφέθηκαν, έτσι τουλάχιστον λένε οι εισαγγελείς εκεί, η εισαγγελική αρχή, έτσι δεν είναι? Το κλίμα, δώσ' μας το κλίμα στις Βρυξέλλες, γιατί προφανώς. Υπάρχει ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας. Η βελγική κυβέρνηση, Αντώνη, ανησυχεί ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν και είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν και σε βελγικό έδαφος. Ένα σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι οι συνεννοήσεις μεταξύ των υπόπτων φαίνεται πως γίνονταν μέσω δυνατότητας που παρέχει ένα γνωστό playbox, ένα παιχνίδι δηλαδή που παίζεται στην τηλεόραση, δεν αναφέρω το όνομά του, που χρησιμοποιείται κυρίως από παιδιά και έχουν διαδικτυακούς φίλους με τους οποίους παίζουν μαζί τους. Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Σαρλ Μισελ, κάλεσε από τηλεοπτική συχνότητα τους πολίτες σε μια κατά το δυνατό φυσιολογική ζωή, έτσι ακριβώς είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι η τραγωδία στο Παρίσι θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, καθώς πουθενά, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Αρνείται όμως ο Σαρλ Μισελ ότι το Βέλγιο αποτελεί βάση τζιχαντιστών, όπως αναφέρουν τα περισσότερα φύλλα σήμερα του ευρωπαϊκού τύπου. Και επισημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους ξένους μαχητές που επιστρέφουν από περιοχές συγκρούσεων στη Συρία και επιτελούν έναν εν δυνάμει κίνδυνο. Και διασπείρονται και στο Βέλγιο. Πες μας, Γιώργο, για να ξαναπάμε στο Παρίσι, ναι. Ναι, τώρα ένα τελευταίο στοιχείο είναι ότι έχουμε αυτή την ώρα ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, βρίσκεται εδώ ο κύριος Νίκος Κοτζιάς. Συζητούν για την κατάσταση στη Συρία και το μεταναστευτικό. Ζητά ενιαία γραμμή για την τρομοκρατία η Φεντερίκα Μογκερίνη. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι ότι την Παρασκευή θα γίνει στις Βρυξέλλες ένα έκτακτο Συμβούλιο πάλι Υπουργών Εξωτερικών με κυρίαρχο ζήτημα την ένταση το μεγαλύτερο συντονισμό στα κέντρα καταγραφής και την αμεσότερη ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών μεταξύ των αρχών ασφαλείας. Ευχαριστούμε, αφού πούμε στο σημείο.